Κυρίες και κύριοι, το πρώτο σχόλιο θα το πάρω από τον κύριο Νικολόπουλο, που είναι μες στην συγκυβέρνηση και προηγουμένως ήταν στην Επιτροπή Διαφάνειας. Κύριε Νικολόπουλε, τι γίνεται τελικά? Εάν τις επόμενες ημέρες, άκουσα σήμερα παραδείγματος χάρη και τον κύριο Παπαδημούλη, που είπε ότι φυσικό είναι, αν δεν λήξει η διαπραγμάτευση, δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα αυτό το κράτος, δηλαδή και μισθούς και συντάξεις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ό,τι τρέχει και μας ζητάει με το χέρι έτσι και τα λοιπά. Εσείς τι βλέπετε? Ο Πάνος ο Καμένος λέει είναι θέμα ορών. Κύριε Τραγκά, ναι, και εγώ πληροφορούμε και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια συμφωνία την οποία τότε θα σχολιάσουμε. Πάντως... Ναι, δεν την ξέρουμε ακόμα. Ναι, η ύπαρξη συμφωνίας σημαίνει ότι η κυρία Μπακογιάννη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση πρόσφερε κάκιστες υπηρεσίες. Πλακωθήκανε, ότι λέει, το ακούσατε. Απορώ γιατί δεν το είπατε. Πλακωθήκανε, γιατί... ναι, δεν το είχα κόψει. Όχι, αυτό. Το λέω... Δεν τα προλαβαίνω κιόλας, ναι. Το δεν λέω τα εσύ. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω κιόλας, ναι. Μπορεί να είσαι μαζί της για την επόμενη μέρα. Γιατί αλλιώς αυτό που είπε σήμερα η Ντόρα... Τι είπε τώρα? Η Ντόρα. Ναι. Λέει, για θυμηθείτε, του λέει, του Παπαδάκη, του Αγίου Πνεύματος έρχεται μεθαύριο. Τι έγινε στην Κύπρο? Καλά, δεν μπορεί να το ξέρει ούτε η κυρία Ντόρα. Όπα! Και της λέει ο Παπαδάκης, τι λες? Τι είναι αυτό το μήνυμα που στέλνεις? Τι λες στον κόσμο? Ξέρεις πόσα τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα με έχουν πάρει? Εσένα δεν σε πήρε κανένας, Γιώργο μου. Όχι, μου το είπαν το μεσημέρι. Α, λέω κι εγώ. Αυτό δεν ήταν είδης? Γιατί βγήκε ο Σακελαρίδης? Γιατί είπε ο Καμένος? Γιατί πρέπει λοιπόν και από εδώ να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό? Υπονόμευση είναι αυτή. Ξέρει κάτι η κυρία Μπακογιάννη? Κανένας δεν ξέρει. Το αντίθετο ξέρει και η κυρία Μπακογιάννη. Κανένας μπορεί να ξέρεις εσύ, να ξέρω εγώ, ότι στα περισσότερα έχουν συμφωνήσει ότι είμαστε... πιθανολογείται. Σχεδόν δεν μπορεί να είμαστε στον οπίστιο λοβότιο κεφάλι του κυρίου Σόιμπλε. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ξέρουμε. Ούτε ο Πρωθυπουργός με όσα είπε ξέρει ότι έχει κλείσει οριστικά η συμφωνία. Οριστικά, βάζω τη λέξη οριστικά. Σωστά. Αισθάνεται ότι είμαστε κοντά. Σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε ποια είναι η συμφωνία. Ακούσαμε όλοι. Ναι. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής? Άσε τι λέει ο Καμένος. Άσε τι λέει ο Νικολόπουλος ή τι λέει. Όχι, εγώ τον Καμένο. Όχι. Τον ακούω. Λέω ότι όταν βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, ναι, και λέει ότι αυτό, εάν συμβεί, δεν θα βάλει σε περιπέτεια μόνο την Ελλάδα, αλλά την παγκόσμια οικονομία. Ναι, εγώ την θα μου επιτρέψεις να σου πω... Είναι ψεκασμένος κι αυτός. Εμένα θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι οι Αμερικανοί βεβαίως έχουν χαμηλώσει τη θερμοκρασία υποστήριξη μετά την υπόθεση Ξηρού. Έχουν χαμηλώσει τη θερμοκρασία υποστήριξη προς την Ελλάδα, για να μην πω ότι την έχουν πάει στο μισό, μετά την υποστήριξη Ξηρού. Να σας πω μια πληροφορία που έχω εγώ από αμερικάνικη πλευρά. Ο Καμένος το πάλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξει πόρτες. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων δεν τον δέχτηκε. Επίσης και ο Υφυπουργός Άμυνας υπόθηκε εκεί ότι έχουν επιχειρήσει στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή ότι έχουν κλειστεί σε ένα control room και παρακολουθούν τους βομβαρδισμούς του ISIS κοντά στην Παλμύρα. Τελικά είδε μια αναπληρώτρια εκεί ο κύριος Καμένος. Είπε ότι έπρεπε να πει, μαθαίνω από αμερικάνικη πλευρά. Σκεφτείτε ότι πίεζε ο Καμένος, το πάλευε και διέρεε και το περιβάλλον το ότι κάποιοι τον αδειάζουν στην Αθήνα με άλλα πράγματα. Το πάλευε με τους Αμερικανούς, είναι αλήθεια. Σκεφτείτε ότι επειδή έχουμε δώσει και τη δουλειά με τα 5 εκατοστάρικα στα αεροπλάνα, μαθαίνω από τους Αμερικανούς ότι ο κύριος Πλέσας, ο οποίος είναι αξιόλογος επιχειρηματίας και εκπρόσωπος της Lockheed, πίεζε να γίνει οπωσδήποτε το ραντεβού με τον Πάνο και οι Αμερικανοί δεν το κάνανε. Ο Λου παίρνει τηλέφωνο, γιατί πραγματικά έχει δίκιο ο κύριος Νικολόπουλος, δεν θέλει κοσμογονικές δονήσεις εδώ στην Ευρώπη. Αλλά έχουν πει, αυτό μου το είπανε Νίκο από Βρυξέλλες, ότι δικοί σας οι Έλληνες, εμείς δεν θέλουμε να γίνεις κακομοίρας, δικοί σας οι Έλληνες, βρείτε τα. Ο κύριος Νικολόπουλος έχει το λόγο. Εγώ σου έδωσα... Ναι. Αυτές τις λίγες πληροφοριούλες που μαζεύω και εγώ σαν παιδί από το κέντρο. Μια πρόταση ακόμα, ναι, λοιπόν, ναι, περί Σόιμπλε. Όταν σήμερα βγαίνει η εφημερίδα της κεντροδεξιάς, η Δημοκρατία, με ανοιχτή επιστολή και μάλιστα επαναφέρει στη μνήμη μας την επιστολή του Γάβου, του Γεωργίου Βλάχου, της Καθημερινής,
και κάνει τις ανάλογες εκτιμήσεις και παρομοιώσεις και λέει στον κύριο Σόιμπλε, ποιος έδωσε την εντολή για την αλλίωση του ελλείμματος σε δύο φάσεις? Γιατί εμποδίσατε την κυβέρνηση Καραμαλή να βάλει φρένο με το βασικό μέτοχο στη διαφθορά της ελίτ που κατέκλεψε την πατρίδα μας? Ναι. Ήθελα να πω λοιπόν... Ήτανε πολύ ωραία η πρώτη σελίδα σήμερα του Φιλιππάκη. Τα είπα και στο ραδιόφωνο το πρωί. Επειδή όμως με τον Νίκο τον Νικολόπουλο ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αυτή είναι η αλήθεια, οφείλω να σας πω και εγώ. Το περιβάλλον του Γιούγκερ διαρρέει ότι ο κύριος Παπανδρέου Γιώργος δεν ήταν πολύ νοήμων, αλλά ο Καραμαλής έχει ευθύνες, ο Κώστας, γιατί το 8 ειδοποιήθηκε πολλαπλώς για την κρίση που ερχόταν. Τώρα, προσθέτω δηλαδή σε αυτά που μου λέει ο κύριος Νικολόπουλος για να παίρνουμε εικόνα του συνόλου των πληροφοριών. Έχουμε, είναι, λοιπόν... γνωστή, είναι γνωστό βέβαια ότι εγώ πιστεύω ότι ανετράπη ο Καραμαλής. Ότι ροκανίστηκε για ανετράπη. Τώρα, το τι ευθύνες έχει για την υπόθεση του χρέους, αυτό θα μου επιτρέψετε αργότερα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα μέτωπο. Θα έχουμε καιρό, σωστά, είτε στην Εξεταστική Επιτροπή είτε αλλού, να θυμηθούμε τα της υπόθεσης του χρέους. 84 δισεκατομμύρια το εισιτήριο το πληρώσαμε στην Ελλάδα του Σιμίτη, του Σιμίτη η Ελλάδα, για εξοπλιστικά προγράμματα. 84 δισεκατομμύρια, Γιώργο, για να μπούμε στην ΟΝΕ. Αυτό ήταν το εισιτήριο. 84 δις. Θα τα πούμε λοιπόν, για να δούμε και πού. Βάλτε μια τελεία.